Θυμίζω ότι τα σχολεία σε ολόκληρη την Αττική αύριο θα παραμείνουν κλειστά. Βεβαίως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αυτές τις ώρες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που είχαν καεί τον περασμένο Αύγουστο. Ήδη κάποιοι κάτοικοι, όπως ακούσαμε προληπτικά, είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους χθες το βράδυ, ενώ οι υπόλοιποι οχυρώνονται πίσω από λαμαρίνες και σακιά με άμμο. Πάμε στο Γιάννη Ρίγο, που είναι στο Αχλάδι, για να μας πει τι συμβαίνει τώρα αυτή την ώρα και εκεί βλέπω εργασίες, Γιάννη, σε εξέλιξη. Ναι, Πόπη, εμείς βρισκόμαστε στο παραλιακό μέτωπο του Αχλαδίου και εδώ έχουν ξεκινήσει, παραμένουν και συνεχίζονται οι εργασίες από νωρίς το πρωί, προκειμένου να προλάβουν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε ότι το Αχλάδι πριν από λίγες ημέρες, κατά την κακοκαιρία της Αθηνάς, επλήγει πολύ σοβαρά από τις καταστροφικές πλημμύρες. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκονται εδώ τα μηχανοκίνητα οχήματα για να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες. Καθαρίζουν λοιπόν και πάλι τα ρέματα, τα οποία έχουν γεμίσει από λάσπη και φερτά υλικά. Ωστόσο, φτιάχνουν και αναχώματα, όπως μπορείτε να δείτε, έτσι ώστε σε περίπτωση που φουσκώσει το ρέμα να μην πλημμυρίσουν τα σπίτια που βρίσκονται εδώ κοντά. Εδώ δίπλα μου, μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε, βρίσκεται ένα από τα σπίτια τα οποία πριν από τρεις ημέρες καταστράφηκε ολοσχερός από τις ισχυρές καταιγίδες. Μπήκαν μέσα οι λάσπες και τα νερά. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αγωνιούν οι κάτοικοι για την σημερινή βραδιά. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, είχε ξεκινήσει και η βροχή. Ανησυχούν οι κάτοικοι και μάλιστα να σου πω ότι 45 από αυτούς από τρεις περιοχές εδώ της Βόρειας Εύβοιας, από την Αγία Άννα, την Κοτσικιά αλλά και το Αχλάδι, απομακρύνθηκαν έτσι ώστε να είναι ασφαλείς μακριά από εδώ με τα αυτοκίνητά τους και τις οικογένειές τους. Αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Ναι, να σου πω και στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε της Βόρειας Εύβοιας, στο Αχλάδι, και σε όλο τον Δήμο των Χαλκιδαίων.